Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνατε, μαζεύοντας πράγματα τα οποία είναι για εμάς αυτό ακριβώς που χρειάζονται οι κάτοικοι τώρα, για να νιώσουν την αλληλεγγύη όπως την εννοούμε εμείς, κανείς να μην μείνει μόνος του και να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, ακριβώς γιατί όλο αυτό το διάστημα από την πρώτη πλημμύρα και μέχρι τώρα είναι μόνοι τους. Είναι μόνοι τους, γιατί και η αποκατάσταση των ζημιών ήταν ατομική ευθύνη του καθένα να ξεδαστώσει το σπίτι του, να καθαρίσει ας πούμε το βιός του. Και ακριβώς εδώ έρχονται οι οργανωμένος αγώνας μέσα από τα σωματεία, μέσα από φορείς, μέσα από την αλληλεγγύη που πανελλαδικά όπως εσείς σας μεταμέλησες από το συνδικάτο κάνατε αυτή την προσπάθεια για να τους δείξουμε ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, οργανώνοντας την πάλη του για άμεσες διεκδικήσεις. Γιατί τα μπάζα είναι ακόμα έξω από τα σπίτια τους, τα μπάζα ακόμα και από την πρώτη βροχή, από την πρώτη πλημμύρα είναι έξω από τα σπίτια τους. Γιατί τα φρεάτια ακόμα και 20 μέρες από τη μία πλημμύρα στην άλλη δεν είχαν καθαριστεί και αυτό δείχνει ότι μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μπορούμε και πρέπει να έχουμε κατακτήσεις για να βελτιωθεί η ζωή των συνανθρώπων μας. Είναι ευθύνες μεγάλες, είναι ευθύνες διαχρονικές και των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών που ακριβώς θέλανε ότι όλα αυτά τα έργα που απαιτούνταν στην περιοχή για να μην πλημμυρίσουν γειτονιές ήταν κόστος και αυτό ακριβώς πληρώνουν. Εμείς λέμε εδώ και τώρα ότι δεν ανεχόμαστε να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους οι ζωές μας και οι ανάγκες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να, λάθος του λαού, δεν λένε. Τα συνδικά τα δω.